Βασίλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, ήρεμα και ωραία. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε λοιπόν. Στην Κύπρο, αδέλφια μου, στην Κύπρο. Οριστικό. Και αμετάκλητο. Ωραία. Τώρα τι να σου πω, άμα προκαλέσουμε τριχοτόμηση της Κύπρου πλέον. Τέλεια. Διότι καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία στη μεγαλώνισσα τις τελευταίες ώρες. Έλεγα πριν ότι αυτό το θέμα είναι γνωστό γύρω στις 10.30-11, τέλος πάντων κάπου εκεί, ότι διέρευσε και επίσημο έγινε πριν από λίγα λεπτά από την Ομοσπονδία. Εσείς το ενδιάμεσο, και την χρησιμοποίησα τη συνέντευξη, την ανέφερα μάλλον, τη συνέντευξη που κάνατε με τον διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ, επίσημη ενημέρωση ο συγκεκριμένος δεν είχε. Επίσημη ενημέρωση, έτσι. Ναι, μπορείς ναι. να μου ερμηνεύσεις το γιατί? Όχι, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ποια ακριβώς ήταν η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί. Συνήθως, αυτό θα σου πω που έγινε με την Αυστραλία για παράδειγμα, είναι ότι η Ελληνική Ομοσπονδία στέλνει επιστολή σαν αίτηση ενδιαφέροντος σε κάποιες ομοσπονδίες στο εξωτερικό. Συνέβη με την Αγγλική Ομοσπονδία, συνέβη με την Αυστραλιανή Ομοσπονδία, με τη Γερμανική και με την Κυπριακή. Είχαμε, το σκορ ήταν 3-1. Πήραμε 3 θετικά και ένα αρνητικό. Το αρνητικό ήταν από τη Γερμανία, όπου ενημέρωσε ότι δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς εδώ, δεν κάνουμε τελικούς κυπέλου άλλων χωρών, δεν είμαστε σε θέση ούτε τα γήπεδά μας να παραχωρήσουμε, ούτε ούτε η γερμανική αστυνομία ναι. να τη διαθέσουμε για να παίξετε εσείς τελικό κυπέλο, επειδή εσείς δεν μπορείτε. Δεν το κάνουμε γενικώς. Δεν είναι ότι δεν το κάνουμε με την ελληνική, δεν το κάνουμε γενικώς. Οπότε, από τη στιγμή που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου, διότι σκέψου τώρα ότι και ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διαδικασία ενός μεγάλου προβληματισμού. Έχουμε σήμερα που μιλάμε 7 Απριλίου και ο τελικός θα έπρεπε να γίνει στις 27 Μαΐου. Ναι. Άντε τώρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τους παίκτες ένα μήνα και 20 μέρες με ένα αμφιβόλου με ένα αμφίβολο κίνητρο για τις επόμενες δηλαδή 50 ημέρες να κυνηγούν μια τρίτη θέση, που μπορεί και σε μια εβδομάδα από τώρα, σε μια αγωνιστική ας το πούμε από τώρα, ναι. να μην είναι ούτε αυτός ένας ρεαλιστικός στόχος. Mm-hmm. Και να πρέπει να κρατάει τους παίκτες σε εγρήγορση, με ένα αμφίβολο κίνητρο, και να χάνουν και από τις διακοπές τους επιπλέον. Διότι αν τελειώσει το πρωτάθλημα στις 14 Μαΐου, να πρέπει να τους κρατήσει και μια εβδομάδα επιπλέον, δηλαδή να πάμε μέχρι τις 27. Ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά? Ότι έπρεπε να έρθει ο τελικός όσο νωρίτερα γίνεται. Γιατί και η αντίπαλη ομάδα, ας πούμε ότι το πιθανότερο είναι πως αυτή θα είναι η ΑΕΚ, mm-hmm. δεν ήθελε να κρατήσει τους παίκτες μέχρι τις 28 Μαΐου να πάνε διακοπές, δηλαδή να ξεκινήσουν την Κυριακή 28 Μαΐου διακοπές και να πρέπει να επιστρέψουν στη δράση για να προετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν χοντρικά στις 20 Ιουνίου. Ούτε ένα μήνα διακοπές. Ούτε ένα μήνα. Ναι, αυτό δεν το ήθελε κανείς. Ούτε οι προπονητές το ήθελαν, ούτε οι οργανισμοί των ομάδων. Ναι. Άρα πίεσαν όσο το δυνατόν νωρίτερα να έρθει ο τελικός, να γίνει κοντά στην ημερομηνία που αρχικά είχε οριστεί, στις 20-21 Μαΐου. Εάν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι οι επιλογές ήταν εξωτερικό ή εξωτερικό. Ναι, δεν μπορεί να γίνει τελικός κυπέλλου. Βέβαια, αφού πηγαίνει από δεξιά ο Μπέος. Την παραμονή. Ναι, την παραμονή των εκλογών να γίνει στην Ελλάδα τελικό κυπέλλου. Δεν έχει να κάνει αυτή τη στιγμή τον ΠΕΟ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει. Εμείς τελικό κυπέλλου στην Ελλάδα, δηλαδή με τη δική μας αστυνομία, με δική μας ευθύνη, μία μέρα πριν τις εκλογές, να πληρώσουμε και την ύφη, δεν κάνουμε. Παίξτε μόνοι σας. Όχι, ο πηγαίνετε τελικός, βρείτε μια λάνα. Μισό λεπτό. Αυτό, πηγαίνετε βρείτε μια λάνα και παίξτε. Αυτό επίσημα εγώ δεν το άκουσα από την κυβέρνηση να το λέει. Δεν πειράζει. Γιατί, το λέω ήταν, εγώ. Γιατί ήταν ο προγραμματισμένος ο τελικός για τις 27. Άρα θα πηγαίναμε μια. Όχι, δεν ήταν προγραμματισμένος ο τελικός. Ο τελικός ήταν προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου. Από τη στιγμή που δεν θα γινόταν ο τελικός στην Ελλάδα,
που θα μπορούσαν να παίξουν όποτε θέλουν. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Ωραία, τα play-offs τελειώνουν 14. 14. Ναι. Ωραία. Ναι. Μια εβδομάδα μετά δηλαδή. Αντί για δύο. 6 μέρες ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Οι ομάδες είχαν λόγο. Ήτανε... Είχαν λόγο. Δεν είχαν. Βεβαίως είχαν λόγο. Πώς είχαν λόγο. Σχεδόν το αποφάσισαν, όχι λόγο είχαν. Τον υπέγραψαν το λόγο τους. Ποιον? Στην αρχή της σεζόν, στην προκήρυξη. Ναι, βρε, αλλά σου λέει ο άλλος, θα κάθομαι εγώ να περιμένω άλλη μια εβδομάδα να βάλω τους παίχτες μου να κάθονται να περιμένω για να παίξουμε απλά για να μην γίνει ο αγώνας στο Βόλο και να γίνει κάπου αλλού. Πάμε κάπου αλλού να παίξουμε και μια εβδομάδα νωρίτερα. Να το πω τώρα απλοϊκά. Αυτή ήταν η συμφωνία που έγινε μεταξύ των εμπλεκομένων ωραία. Μερών. Άρα λες δηλαδή, λοιπόν, αντί να παίξουμε σήμερα, 27. Ναι, ναι, σωστό, ναι, το είπες αυτό. Να παίξουμε, 20 και ας είναι και έξω. Κατανοητό. Άρα λες αυτή τη στιγμή, 16 και 48, ότι ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, εκεί πάει το διαζευτικό γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά ο ΠΑΟΚ σίγουρα, είπανε OK στην Ομοσπονδία για εξωτερικό. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Αυτό ήθελα να ακούσω. Γιατί φωνάζουν εδώ πέρα. Εκνευρίζονται εδώ πέρα για αυτήν την απόφαση. Ότι συνένεσε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γιατί έχω την πλευρά αυτή. Εγώ, την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να την έχουμε. Δεν μπορεί να πει κάτι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Δεν μπορούν να φωνάξουν άδικα και να αποκλειστούν. Οπότε καβατζώνονται εκεί. Περίμενε. Σέχασα για λίγο γιατί ήταν. Δεν ξέρω, ήταν τόσο σοκαριστικό αυτό που είπα που για κάποια στιγμή χάθηκα. Λοιπόν. Δεν άκουσα τι είπες τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή, αφού οι ομάδες συνένεσαν όπως είπες, έχουμε από τη μία πλευρά σίγουρα τον ΠΑΟΚ να έχει συνενέσει σε αυτή την ιστορία. Άρα ο κόσμος τώρα. Και σίγουρα την ΑΕΚ. Σίγουρα την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό, εκεί δεν ξέρουμε. Να το πούμε σίγουρα. Σίγουρα την ΑΕΚ σου λέω. Ωραία. Μα σου λέω σίγουρα. Ωραία. Άρα είχε λόγο και ο Ολυμπιακός. Αν λέω κάτι σίγουρα, υπάρχει σίγουρα. Ναι. Ολυμπιακός. Όλοι. Όλοι είχαν λόγο. Ωραία. Εντάξει, προφανώς ο καθένας καταλαβαίνει. Άκου να δεις, η εκτελεστική έχει συγκεκριμένα μέλη. Δεν είναι μέλη του Ολυμπιακού ούτε μέλη του Παναθηναϊκού. Είναι μέλη που πρόσκυνται στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ναι, αλλά τέτοια ευστοχία σήμερα, Βασίλη, ούτε ο Στεφ Κάρι στις ελεύθερες βολές. 16 στα 16 στην εκτελεστική. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ αυτό. Όχι ότι είναι κακό. Ναι, πρώτη φορά. Κάποιοι λένε ότι ήταν 15 στα 16. Τι, αυτό άρα σου απάντησα. Μα το έλυσα πριν το γρίφο. Ο γρίφος λύθηκε πριν το ρωτήσει. Σου είπα, πάω και ΑΕΚ συνένεσαν αν δεν αποφάσισαν. Αν δεν συναποφάσισαν, συνένεσαν στη λογική του εξωτερικού. Ο ΠΑΟΚ έθεσε κάποια θέματα. Ο ΠΑΟΚ λέει, αν θέλετε μπορούμε να πάμε στο Βόλο. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Στην Αθήνα, στο ΆΚΑ δεν πάμε να παίξουμε. Ωραία. Δεν πάμε. Πού θέλετε να παίξουμε? Υπάρχει και προκήρυξη, ξαναλέω. Ή εξωτερικό ή πανθεσσαλικό, έτσι πως είναι τα ζευγάρια τώρα. Δεν γίνεται άλλη κουβέντα. Μα ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κάποιο πραξικόπημα. Βασίστηκε πάνω στην προκήρυξη και λέει: τι λέει η προκήρυξη, πανθεσσαλικό ή εξωτερικό? Ωραία, πανθεσσαλικό. Δεν μπορούμε να παίξουμε γιατί λέει ο Μπέος, εμείς δεν παίζουμε εδώ. Επίσης η κυβέρνηση λέει: αν θέλετε να παίξετε, θα παίξετε 27. Μισό λεπτό, Βασίλη. Βγάλε λίγο τα αλάρμ εδώ. Πώς λέει μία ομοσπονδία στο ξεκίνημα μία σεζόν ότι αν θα γίνει. Δηλαδή, έβγαλε όλες τις περιπτώσεις και καλά έκανε. Πώς λέει λοιπόν με τόση σιγουριά η ομοσπονδία και μοιράζει την προκήρυξη για να την υπογράψουν και να πληρώσουν οι ομάδες για να πάρουν μέρος στη διοργάνωση, γιατί πληρώσαν όλοι. Όλες οι κατηγορίες τέλος πάντων. Πώς λέει η Ομοσπονδία Παθεσσαλικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει η σιγουριά αυτή, μιας και ένας δήμαρχος αποφάσισε ότι δεν γουστάρει να γίνει το μάτς εκεί? Αυτό λες πώς το έβαλε το καλοκαίρι, πώς το λέει τώρα? Ναι. Πώς το κάνεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα? Κοίταξε, άλλα ήταν τα δεδομένα. Αν είναι δικό σου το γήπεδο, να το κάνεις. Κατ' εμέ ήταν μια δικλίδα ασφαλείας ώστε να πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν μια βεβαιότητα στοιχειώδη ότι αν ο τελικός ήταν για παράδειγμα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 100% δεν θα γινόταν στο Παθεσσαλικό. Άρα βάζουμε το όριο, αν μπορούμε να πούμε. Δουλεμένο, δηλαδή στην προπόνηση. Να το θέσουμε κάπως έτσι. Ναι, ήταν τα διόδια μας εκεί. Mm. Κάτω από το Βόλο δεν παίζουμε. Πάνω από το Βόλο μπορούμε να παίξουμε, αλλιώς θα πάμε στο εξωτερικό. Τέλεια. Άρα λοιπόν, επειδή εδώ υπάρχει αυτό κόσμος... ήταν μια δικλίδα ασφαλείας που θεωρώ ότι την έβαλε και ο ΠΑΟΚ. Με τις δικές του πιέσεις την έβαλε γιατί λέει: εμείς πάλι στο Ολυμπιακό στάδιο δεν πάμε να παίξουμε.
το βλέπουμε ως μια τελευταία επιλογή αν δεν μπορούμε να παίξουμε πουθενά αλλού στον πλανήτη. Λοιπόν, επειδή εδώ υπάρχει κόσμος που έχει εκνευριστεί πάρα πολύ, δεν θα πω εγώ πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η μερίδα, λέω ότι υπάρχει κόσμος που τα έχει βάλει με την ΠΑΕ γιατί συνένεσε να γίνει το μάτς. Την ΠΑΕ πάω, για εδώ μιλάω, για εμάς μόνο. Από εκεί δεν έχω ρεπορτάζ. Από εδώ όμως, ενημέρωση ή τέλος πάντων αυτό που βλέπω και εισπράττω είναι ότι υπάρχει αντίδραση γιατί συνένεσε ο ΠΑΟΚ στο να γίνει το παιχνίδι στον τελικό. Πού να παίξει. Και εγώ αυτό λέω. Πού να πάει να παίξει. Και εγώ αυτό λέω. Πού. Για να τα καλύπτουμε. Αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Να τα αναφέρουμε μάλλον, όχι να τα καλύπτουμε. Ναι, αλλά πού να πάει να παίξει, αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η επόμενη λύση ήταν να πούμε ότι θα γίνει στα Γιάννενα. Δεν θα μπορούσε να γίνει στα Γιάννενα ο τελικός του κυπέλου. Ή στο Αγρίνιο. Εσένα σου φαίνεται μια safe επιλογή, δηλαδή να πάνε στο Αγρίνιο να γίνει σε αυτό το γήπεδο που βλέπει ένα τοίχο αριστερά σου να πάει να γίνει τελικό κυπέλου. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτές ήταν οι επιλογές πάνω κάτω τώρα που μου έρχονται πρόχειρα. Στην Ξάνθη, δεν ξέρω πού. Τέτοιες επιλογές υπήρχαν. Το Καφτατζόγλιο νομίζω ότι είχε απορριφθεί ως επιλογή. Νομίζω και λόγω του αγωνιστικού χώρου και γενικότερα δεν ήταν σε μια κατάσταση που μπορεί να φιλοξενήσει αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες ομάδες με μεγάλη μάζα να μετακινηθούν να παίξουν εκεί. Άρα, κατ' εμέ, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή η Κύπρος. Ας ελπίσουμε να μην την πληρώσει η φιλική μας χώρα. Και έχουμε τίποτα. Πάντως, σε θυμάμαι εκεί, γιατί φοβάμαι λίγο στο αεροδρόμιο, στους δρόμους εκεί που δεν τους ξέρουμε κιόλας, το τι θα μπορούσε να συμβεί. Έχουν και ανάποδα τα τιμόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε, να το πω έτσι, κανονικοί άνθρωποι. Και βγαίνω από δεξιά, εγώ τώρα και σε ρωτάω. Είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σίγουρο ότι θα πάει, ότι θα μπορέσει να πάει κόσμος, αν είναι, ρωτάω έτσι, να μπορεί να πάει κόσμος από τη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει το παιχνίδι? Δηλαδή θα δώσουν εισιτήρια σε 5.000, παραδειγματικά τα νούμερα, στον ΠΑΟΚ και 5.000 στην ΑΕΚ, να μπορεί και κάποιος να πάει από εδώ εκεί ή από τα Τρίκαλα, ξέρω εγώ, ή από τη Λάρισα, από τις Σέρες, από οπουδήποτε. Μη βιαστώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν υπάρχει χωρίς να έχω πλήρη γνώση. Ναι, δεν μπορώ να σου πω πόσοι θα πάνε. Πάντως ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει ήδη κλείσει εισιτήρια. Τώρα τι θα τους πούν, ότι δεν μπορείτε να πάτε στην Κύπρο? Γιατί, πρώτη φορά θα είναι. Πώς θα το πεις αυτό? Πάνε για διακοπές, θα σου πούνε, εισιτήριο δεν παίρνεις. Ναι. Στον τελικό δεν παίρνεις. Ναι, γι' αυτό λέω, όχι να πάω στην Κύπρο, πάω κι εγώ αύριο. Δηλαδή εννοείς ότι θα γίνει ο τελικός χωρίς κοσμό? Θα γίνει ο τελικός με, μόνο... παιδιά. Με παιδιά ή με κάρτα φιλάθλου. Όπως διαβάζω, μόνο από όσοι μένουν εκεί και τα λοιπά. Εικάζω, δεν λέω ότι γνωρίζω κάτι. Εικάζω. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένας σοβαρός αριθμός εισιτηρίων που θα δοθεί σε κόσμο απλό. Και στην Κύπρο μπορείς να πας με αεροπλάνο καλή... μόνο, έτσι. Δεν μπορείς να πας με κάτι άλλο. Ναι. Είναι καλή και η χωρητικότητα του γηπέδου. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 22.000 ανθρώπους. Ας πούμε ότι θα υπάρχει και μια νεκρή ζώνη. 6-7.000 εισιτήρια δεν θα δοθούν σε κάθε πλευρά. Είναι αυτά που θέλει η ΕΠΟ. Έχουν αρκετούς φιλάθλους και οι δύο ομάδες, όποιες και αν είναι, είτε ο ΠΑΟΚ δηλαδή που θα είναι σίγουρα, είτε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω δηλαδή, θα δούμε έναν διαφορετικό τελικό φέτος με διαφορετικό χρώμα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, επειδή γράφεται ιστορία ουσιαστικά σήμερα, με 100% σιγουριά λέμε στον κόσμο, Βασίλη, ότι στις 20 Μαΐου ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος Novibet θα γίνει στην Κύπρο. Βάζουμε εγώ και εσύ την υπογραφή μας αυτό. Ναι, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν παρέμβει, πιστεύω ναι. Δηλαδή αν δεν μας πει κάποιος ότι η κυβέρνηση της Κύπρου πληροφορήθηκε και δεν είχε ιδέα για αυτό που συνέβη και ξαφνικά λέει όχι, δεν θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, πράγμα που το θεωρώ απίθανο. Μα, διότι, Βασίλη, επειδή δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, έχει γίνει στο μπάσκετ όμως. Εγώ διαβάζω στο SDNA 4 ώρες μετά που διέρευσε το θέμα του ΧΑΣΥΠΗ ότι ο διευθυντής του γηπέδου δεν ήξερε τίποτα σε επίσημο επίπεδο. Έτσι είπε στον συνάδελφό μας που του πήρε τη συνέντευξη. Εντάξει, δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν θα κρίνει ο πρόεδρος του ΓΑΣΥΠΗ αν θα γίνει ο τελικός εκεί ή όχι. Ένας υπάλληλος. Δεν είπα αν κρίνει. Είπα ότι δεν γνώριζε ούτε επίσημα. Ούτε ο πρόεδρος του Καφτατζουγλίου μπορεί, ούτε ο πρόεδρος. Μιλάω για δημοτικά γήπεδα, έτσι. Για κρατικά γήπεδα. Του ΓΑΣΥΠΗ δεν μπορούν είναι. Να αποφασίζουν. Του ΓΑΣΥΠΗ τι είναι.
Κρατικό είναι. Νομίζω κρατικό γήπεδο είναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω τα έβαλα όλα. Όλες τις πλευρές, δεν έχει άλλη πλευρά να βάλω. Ναι, και αυτό που, και αυτό που θα έλεγα είναι να σπεύσουν όσοι θέλουν, όσοι σκέφτονται να πάνε, γιατί βλέπω ήδη ότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές των εισιτηρίων. Βλέπω τιμές δηλαδή που ξεκίνησαν την ώρα που το είδα για πρώτη φορά, ήταν στα 60 ευρώ το αεροπορικό εισιτήριο, πήγαινε έλα. Από Θεσσαλονίκη τώρα σας λέω, έτσι. Από Αθήνα μπορεί να έχει και άλλες τιμές. Από Θεσσαλονίκη βλέπω για Κύπρο 60 ευρώ. Το είχα πετύχει, τώρα το βλέπω, έτσι χοντρικά το λέω, το βλέπω στα 120. Ναι. Εντάξει. Κάτσε, γιατί και αυτό, εγώ τώρα μπήκα στη διαδικασία να κλείσω εισιτήριο μόλις το άκουσα, έτσι. Δεν το έκλεισα με σιγουριά. Ναι. Δεν το έκλεισα με σιγουριά, γιατί ξέρω ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί δηλαδή τα λεφτά μου να πάνε στον αέρα. Μπορεί να αποφασίσουν αύριο ότι δεν μπορεί να γίνει ο τελικός στην Κύπρο. Κάντο flex. Να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Στην Κύπρο δεν πάω. Δεν μ' αρέσει η Κύπρος. Όχι. Όχι, όχι, δεν πάω. Έχω πάει 2-3 φορές, δεν μ' αρέσει καθόλου. Οδικά να ανάποδα. Έχει μια ωραία παραλία. Εκεί φοβάμαι λίγο. Σε αυτή την παραλία τη μεγάλη. Θα έχει και τότε 20 Μαΐου, θα έχει και 25 βαθμούς. Θα δώσουν δηλαδή από 5.000 εισιτήρια σε παοξίδες και ολυμπιακούς ή αξίδες. Και θα είναι ok. Μόνο με αεροπλάνο μπορούν να πάνε εκεί. Εκτός να πάρουν και μια βάρκα και ξεκινήσουν από τώρα. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν πας με βάρκα. Πιάζουν τα κουπιά δηλαδή, οι μηχανές φτάνουν και οι βενζίνες. Και θα φιλοξενήσουν τελικό κυπέλλο Ελλάδος στην Κύπρο. Θυμάμαι όμως όταν είχε πρωτοβγεί το θέμα της Κύπρου, Βασίλη Παπαθεοδόρου να μαζεύεται και να λέει όχι. Το θυμάμαι εγώ, θυμάμαι την αντίδρασή σου για την Κύπρο. Δηλαδή, εγώ όχι θυμάμαι ότι έπεσε πολύ εξωτερικό. Με τρόπο. Να πεις Κύπρο, εξωτερικό. Να... Επειδή τώρα την Κύπρο δεν τη θεωρούμε ακριβώς εξωτερικό, δεν ξέρω αν μας το δίνει το δικαίωμα η προκήρυξη, πώς ακριβώς. Πού, άλλη χώρα είναι, τι τεκμηρέτε. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή τους θεωρούμε αδέλφια μας τους Κύπριους, εν πάση περιπτώσει, σαν να είμαστε μια χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, να το θεωρήσουμε ότι είναι εξωτερικό. Τότε λοιπόν η αίσθηση που υπήρχε είναι ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για Αγγλία-Γερμανία. Ακριβώς, και επειδή η Γερμανία όμως μας είπε, μας έριξε τάπα. Ναι. Η Αγγλία μας είπε ναι. Τώρα γιατί δεν θέλει να γίνει στην Αγγλία, εντάξει, δεν ξέρω. Και επειδή είναι πιο μακριά. Οι πτήσεις λοιπόν είναι συγκεκριμένες και δεν είναι μόνο τα τσάρτερ να αναβλώσουν κάποιοι και να πάνε 200 άτομα, να αναβλώσουν 3 αεροπλάνα. Και εσύ λες ότι θα δώσουν εισιτήρια. Οι πτήσεις, ας πούμε, οι συγκεκριμένες, τώρα όπως είπες εσύ, αν μπεις και κλείσεις, δεν ξέρεις αν μπαίνει ΠΑΟΞΙΣ, αν μπαίνει ΑΕΞΙΣ ή αν μπαίνει Ολυμπιακός. Και θα είναι μαζί στο αεροπλάνο. Εντάξει, αν και θα φτάσουν εκεί μαζί. Από τη Θεσσαλονίκη θα φύγουν εξήτες να πάνε στην Κύπρο. Και να φτάσουν εκεί μαζί. Γι' αυτό είπα, θα πάνε κανονικοί άνθρωποι. Τι εννοείς κανονικοί? Εντάξει, κανονικοί είναι. Όλοι όσοι αναπνέουν κανονικοί είναι. Αλλά είναι και μερικοί που έχουν τσίχλα στο μυαλό. Αν είναι κολλημένοι λοιπόν, ας μην πάνε. Πλειοψηφία θα είναι. Αν είναι κολλημένοι και θέλουν να πάνε να πλακωθούν στην Κύπρο. Με τι θα κάνουν? Εντάξει, ωραία. Το επόμενο βήμα. Ωραία. Να μην διαμαρτυρηθούμε όμως μετά, γιατί δεν θα γίνει ο τελικός πουθενά και θα γίνει εκεί. Ο λόγος που γίνεται στην Κύπρο ο τελικός ποιος είναι? Αυτή. Με την τσίχλα. Ο λόγος ποιος είναι? Ναι, αυτή. Ναι, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος. Εντάξει. Ο κυρίαρχος. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους, όπως επίσης είναι ότι το γεγονός ότι δεν μπορεί το κράτος να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού. Το είδαμε και πέρυσι. Και πέρυσι λοιπόν υπήρχαν 500 από κάθε πλευρά που για τον ΑΒ λόγο θέλουν να πάνε να πλακωθούν. Και υπήρχαν και 19.500 που θέλουν να δουν το μάτς. Ποιοι επικράτησαν? Επικράτησαν οι 500 που σπάγανε, πετάγανε, απάντησε η αστυνομία με αλόγιστη χρήση δακρυγόνων και οι 20.000 κλαίγανε. Έτσι. Και τώρα είπαμε να κάνουμε να δειγματίσουμε τα καλούδια μας και σε άλλη χώρα. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Πιστεύω θα πάνε κύριοι όλοι, κύριοι και κυρίες. Mm. Θα πάνε και θα δούμε έναν φοβερό τελικό. Ναι, πολύ καλά τα λες. Εντάξει. Όχι. Σε μια άλλη ζωή. Δεν το πιστεύεις, ε? Σε μια άλλη ζωή. Όχι, με τίποτα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Άντε, για καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βουγιάκια.